Που αφήνει στον Τσάρτα. Τσάρτας με τον Τεσαγή. Ωραία για τον Κωστή. Κινείται ο Σαραβάκος, έχει χώρο ο Κωστής. Προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του και χάνει την μπάλα. Πιτσής και Βλάχος το 1-2. Το τάκλι είναι δυνατό εκεί από τον Μπανούτσι. Την μπάλα θα φτάσει και πάλι στον Τσάρτα. Σαβεύσκι. Σαμπανάτζοβιτς και Κασάπης. Σαμπανάτζοβιτς. Για τον Σαβεύσκι στην γνωστή του θέση. Η παλιά κόβεται από ποιον, από τον Τεσαγή. Και Τεσαγή αποφασίζει να βγει στην αντεπίθεση. Η παλιά του έστω και με τεμποδίων φτάνει στον Μπόμπαν. Και από εκεί στον Γκούλιτ που θα χάσει από το τάκλι. Γκούλιτ ανοίγει το Μασάρο, ανοίγεται και ο Ντον Αντόνιχ. Τίποτα δεν κάνει ο Ολλανδός. Η μπάλα θα φτάσει τελικά έστω και δύσκολα παρακινδυνευμένα στον Κασάπη. Κασάπη με τον Τσάρτα και πάλι Κασάπης. Δεν μπορεί κόντρα, για να δούμε. Ο Κοπιτσής τρέχει, τρέχει και ο Ρώση γυρίζει κόρνερ. Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι ο Χάρης Κοπιτσής από δεξιά πλαγιοκοπή. Δεν τον καλύπτει ο Πανούτσι από εκεί. Δηλαδή με γρήγορες επιθέσεις από το κέντρο. Πολύ ωραίο κόψιμο του Κασάπη εκεί. Επιμένουν όμως οι Ιταλοί με τον Ντον Αντόνι τώρα. Τον Αντόνι ανοίγει το Μασάρο. Δεν περνάει το 1-2. Ελέγχει ο Σαμπανάτζοβιτς. Τον Γκούλιτ. Το σούτ του Γκούλιτ ευτυχώς για την ΑΕΚ. Η μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια. Μια στιγμιαία αδράνεια εκεί στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ του Μανολά με τον Παπαδόπουλο και παραλίγο να είναι μοιραία. Κοιτάξτε εδώ, καθυστέρησαν, ο Μασάρο πήρε την μπάλα, δεν έκανε το σουτ, άνοιξε αμέσως εκεί που ερχόταν ο Γκούλιτ, αυτός πάνω στην κίνηση με δύναμη το σουτ, πάνω από τα δοκάρια του Ηλία Ατματζίδη ξανά. Ο Τσάρτας, αν ήταν λίγο πιο γρήγορος, ο Σαραβάκος ανοίγεται, ο Τσάρτας περνάει, θα κάνει το σουτ, όχι, κόντρα. Έρχεται με δύναμη ο Κοπιτσής και κερδίζει, αλλά έχουν επιστρέψει οι Ιταλοί. Λάβει ο Κοπιτσής πλάγιο από τον Πανούτσι. Κριστιαν Πανούτσι με καλό τάκλιν πέταξε την μπάλα πλάγια. Και γυρίζει προς τα πίσω, ανεβαίνει Μίλαν για τον Αλμπερτίνι. Ωραία η προσποίηση του Αλμπερτίνι, δύο τρίπλες. Η σέντρα για τον Γκούλιτ και τον Ντον Αντόνι. Φοβερό σουτ του Ντον Αντόνι, μπάλα out. Φοβερό σουτ με το δεξί του Ρομπέρτο Ντον Αντόνι πάνω στην κίνηση. Η μπάλα πέρασε δίπλα από τα δοκάρια του Ηλία Ατματζίδη. Νάτος ο Ντον Αντόνι από τα μεγάλα αστέρια του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Κοιτάξτε τη σέντρα. Και το σουτ πάνω στην κίνηση με το δεξί. Βολίδα η μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Ηλία Ατματζίδη. Δεν παρακολουθούσε ο Σαβεύσκι, επιμένει ο Σαμπανάτζοβιτς. Ο Κασάπης αλλάζει παιχνίδι με μία για τον Κοπιτσή, πολύ ωραία. Το κοντρόλ από τον Κοπιτσή είναι δίπλα του ο Τσάρτας, του τη δίνει. Ωραία η προσποίηση του Τσάρτα, δεύτερη προσποίηση στο Τεσαγή. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα στο αριστερό, κάνει το σουτ, πέφτει ο Ρώσης και μπλοκάρει. Αυτή τη συμμετοχή του Τσάρτα χρειάζεται η ΑΕΚ, πιο ενεργή. Δοκιμάζει αμέσως το αριστερό, σκάει μπάλα μπροστά στον τερματοφύλακα, πέφτει ο Ρώση και μπλοκάρει. Δεν είχε τόσο μεγάλη δύναμη για να τον ανησυχήσει. Μασάρο, την παλιά του στην άλλη άκρη για τον Γκούλιτ. Θα κόψει ο Κασάπης, Αλμπερτίνι. Επίθεση όμορφη από αριστερά για την ΑΕΚ. Για να δούμε ένα σούτ από μακριά, ακίνδυνο. Τώρα βέβαια. Μένει να δούμε αν ο Κιτσπάγιο έχει συνέλθει εντελώς από τον τραυματισμό του, αν έχει βρει σε ποιο ποσοστό τη φυσική του κατάσταση, την καλύτερη του φυσική κατάσταση. Τον Κοπιτσή να ανοίγεται μπροστά και τον βρίσκει. Το κλείνει ο Πανούτσι, κερδίζει την κόντρα ο Κοπιτσής, κάνει το σουτ, ο Ρώση μπλοκάρει. Σουτ με το αριστερό από τον Κοπιτσή, δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε. Ο Κιτσπάγιο, ένα σουτ που το κάνει και ο Ρώση πέφτει και μπλοκάρει, ακριβώς όπως πριν. Τα σουτ γίνονται αλλά. Ο Μπαρέζι τώρα ψάχνει το εξέδρα τον original Τσάεκ. Ο Αλμπερτίνι γυρίζει πίσω στον Κωστακούρτα. Χάνει την μπάλα Αλμπερτίνι από τον Σαβεύσκι πεντακάθαρα. Ωραίο το τακουνάκι του Τσάρτα για τον Σαμπανάτζοβιτς. Και πάλι Τσάρτας. Ανοίγεται και ο Σαραβάκος. Νέα προσποίηση του Τσάρτα. Είναι ο Κετσπάγια στην άλλη άκρη. Αλλάζει με τον Σαραβάκο και Τσπάγια. Είναι μόνος του με 5-6. Τι να κάνει τώρα. Εδώ πρέπει να ακολουθήσει. Κανένας δεν ακολουθεί. Γιατί παίζουν με Σαραβάκος. Τι να κάνει, δοκιμάζει το σούτ από μακριά και μπλοκάρει ο Ρώση. Όχι, είναι λάθος το παιχνίδι των Ενωσιτών. Ξαφνικά τώρα ενώ στο πρώτο ημίχρονο βγήκαν με θάρρος και αυτοπεποίθηση. Μπροστά εδώ ξαναβλέπουμε βέβαια το. Σαραβάκο θα προλάβει να γυρίσει. Κάνει το γύρισμα εκεί. Δεν υπάρχει κανείς όμως. Δεν ακολουθεί. Ευνοεί τον Κετσπάγια, όχι τον Τσάρτα. Προσπάθησε να περάσει. Τον έσφαξε με το δεξί. Από τον Μασάρο το φάουλ. Σαραβάκος θα σουτάρει μόνος του. Σουτάρει ναι. Τίποτα. Σαμπανάτζοβιτς έρχεται την μπάλα όπως τη θέλει. Με δύναμη το σουτ.
πάνω από τα δοκάρια στη συμβολή. Ωραίο το σουτ του Ρέφη Ξαμπανάτζοβιτς, τον είδατε. Έστρωσε την μπάλα όπως ακριβώς ήθελε, αλλά σημάδεψε λίγο πιο ψηλά. Κοιτάξτε. Πού πάει η μπάλα. Ακριβώς λίγο πάνω Ξαμπανάτζοβιτς και τον Τζιάρτα. Ξαμπανάτζοβιτς. Καθυστερούν, δεν βγαίνουν μπροστά οι παίκτες της ΑΕΚ. Δίπλα και το Σαραβάκο. Δεν έπιασε το τακουνάκι, την τελευταία στιγμή κόπηκε. Αυτές είναι οι εμπνεύσεις του Τσιάρτα που δύσκολα τις περιμένουν ακόμα και οι συμπαίκτες του, όχι μόνο οι αντίπαλοι. Τσιάρτας και πάλι το 1-2, καλό για τον Κασάπη. Δεν πρόλαβε τραυματισμού σίγουρα από εκείνη την ανύποπτη φάση και θα δώσει τη θέση του στον Γιώργο Αγορογιάννη. Τον βλέπετε εδώ, 28χρονο πια ο Αγορογιάννης. Παλιός παίκτης της Λάρισας. Η σέντρα τώρα για ποιον, για τον Γκούλιτ. Αμάν, μεγάλη ευκαιρία για τη Μίλαν σε αυτό το σημείο από τον Ρομπέρτο Ντονατόνι, που βρέθηκε ολομόναχος και να, ό,τι δεν μπορεί να γίνει σε 80 λεπτά παρά λίγο να γίνει σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε τη σέντρα του Μπόμπαν, περνάει από όλους η μπάλα. Από πολύ κοντά ο Ρομπέρτο Ντονατόνι δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε και από το ύψος της μικρής περιοχής την έστειλε στα Περιστέρια. Να δούμε τον Τζάρτα, να δούμε τον Τζάρτα σε αυτό το σουτ. Όχι, ούτε αυτή τη φορά. Ούτε αυτή τη φορά ήταν το σουτ που θα έπρεπε από τον Βασίλη Τσάρτα. Δεν ανησύχησε ο Ρώση. Κοιτάξτε πώς έφτασε η μπάλα στο Τσάρτα. Την έφερε όπως θα ήθελε στο αριστερό. Ανενόχλητο σούταρε, αλλά με πολύ λίγη δύναμη, πολύ λίγη δύναμη από μια άλλη κάμερα εδώ. Τεχνικό σουτ περισσότερο και όχι δυνατό στην αγκαλιά του Ρώση που δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ντεσαγή κάνει λάθος. Τσάρτα για το τέρμα του Ρώση και η Μίλαν μόνο ένα. Δεν νομίζω θα το φανταζόταν και πολλοί κόσμος πριν από το Μανολά να λαμβάνει ο Ντεσαγή. Είναι και ο Βλάχος μπροστά και ο Αγορογιάννης. Καλοκτυπημένο, περνάει από όλους. Εκεί πια τώρα. Τον Αντώνη δοκιμάζει ένα σούτ από μακριά. Λάθος, προλαβαίνει με δεύτερη προσπάθεια ο Ατματζίδης μπροστά από τον Στρόπα και γλιτώνει το κακό για την ομάδα του στο 90. Ο Γκούλιτ out. Ήταν μια από τις λίγες στιγμές που ο Γκούλιτ ξέφυγε από την επιτυχία. Η ομάδα με δύο βαθμούς έναντι ενός της Μίλαν. Πράγμα της φίλη εξελίξει τώρα ο Πουλ. Έχουμε λίγο σαφώς καλύτερη, είχε περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερα σουτ. Στάθηκε πολύ καλύτερα από την περίφημη Μίλαν μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και αν έλειπε από την ΑΕΚ ένας... Φέρνουμε και γκολ. Πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση στον όμιλο μετά το 0-0 της Σάλσμπουργκ με τον Άγιαξ? Δεν ξέρουμε. Τώρα είμαστε τρεις ομάδες με δύο βαθμούς. Εμείς, Σάλσμπουργκ και ο Μίλαν. Δύσκολα τώρα να πούμε, βέβαια εμείς έχουμε δύο παιχνίδια. Αυτά που έχουμε πει, μπορεί να παίζει με κάθε ομάδα και με Μίλαν, χωρίς να την υποτιμήσουμε Μίλαν. Ξέρουμε ότι τελευταία δεν έχει φόρμα που πραγματικά αξίζει αυτή η ομάδα. Αλλά σήμερα πιστεύω, το είδαν όλοι, ότι πραγματικά έπαιξε καλά, αλλά μπορούσε και έπρεπε σε αυτές τις φάσεις που σας είπα, ακόμα καλύτερα. Είσαστε αισιόδοξος και για το παιχνίδι της Τεργέστης? Είμαι αισιόδοξος σε όλα τα παιχνίδια. Σας είπα ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε, ούτε έχουμε πολλά να χάσουμε όσο έχουν αντίπαλοι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Κάνα στο σημερινό παιχνίδι με τη σέντρα και το απευθεία σουτ πάνω στην κίνηση του Ρομπέρτο Ντονατόνι, νομίζω. Ναι, αυτή η φάση είναι. Που στέλνει την μπάλα δίπλα.